Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ παρέα. Θα πάμε μέχρι και τις 12. Υπήρξε έτσι μια συνεννοησία με το χαλί της εκπομπής. Το οποίο πέρασε και εσύ, Γιάννη Ζάτη, στο φάκελο. Δηλαδή είσαι έμπειρος κιόλας. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Άγγιζε μπέσει αργυράκι, φίλε. Όχι. Ναι. Λίγο. Στην Αυστραλία δεν ακούγατε. Λίγα πράγματα. Σειρά σου είναι. Πιο μεγάλη από σένα, Γιάννη. Τι σειρά. Αυτή πήγαν 70 χρόνια, 70 και εσύ είσαι 35. Ναι. Την άκουγε. Την ακούγατε γενικότερα. Στα Αργιάννα, λοιπόν. Είμαι έξαλλος γιατί πάλι με έχει αφήσει μόνο ο Νίκος. Βέβαια, αυτή τη φορά είναι για δουλειά. Γεια σας και στους φίλους στα social media. Γεια σας. Είστε και εσείς μαζί μας για ακόμα ένα βράδυ. Λοιπόν, και την πρώτη ώρα της εκπομπής θέλω τη δική σας βοήθεια. Γιατί ο συνάδελφος είναι στην Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Εντάξει. Όπου ανέβηκε από ό,τι λένε οι πληροφορίες να μιλήσει μέχρι και υπεύθυνος του τμήματος Σκάκι. Αλλά έτσι είναι, παιδιά, οι γενικές συνελεύσεις. Και εμείς στον Άρη έχουμε φάει με το κουτάλι, είναι αλήθεια, τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα ήθελα να αλλάξει κάτι σε αυτό, το ότι δεν τις έχουμε πλέον. Θα ήθελα να συνεχίσουμε έτσι, μόνο πρόκειται για πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Τώρα για άλλα θέματα έτσι μικρότερης σημασίας δεν θα θέλαμε, είναι αλήθεια, να ασχοληθούμε. Γιατί κάτι Βελίδια, κάτι Διακονία, κάτι Grand Hotel. Κάτι Πόρτο Παλάς, ήταν άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, φέρνει και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Άμα δούμε ότι δεν τραβάει πρώτη ώρα, θα ανοίξουμε και τις γραμμές μέχρι να έρθει ο συνάδελφος, ο οποίος συνάδελφος, αν ακούει την εκπομπή, θα πρέπει ενδεχομένως, γεια σου αγάπη Γαβριλίδου, γεια σου, θα πρέπει ενδεχομένως να σκεφτεί το ενδεχόμενο του να υπάρξει κάποιο είδους έτσι, τροφή στο ραδιομέγαρο, γιατί είναι η αλήθεια ότι δεν έχουμε φάει από το μεσημέρι καθόλου. Δεν προλάβαμε κιόλας, είναι η αλήθεια. Και μας έχει κόψει λίγο η λόρη, βέβαια. Εντάξει, δηλαδή, άμα ακούει κάποιος άλλος φίλος εκπομπής, ας πούμε, και θέλει να προσφέρει κάτι κούτρα, γιατί το τζάμπα το αγαπάμε, ρε παιδί μου, γενικότερα σαν άνθρωποι, είναι δεδομένο αυτό, μπορεί να έρθει εδώ πέρα. Άμα απ' την άλλη δεν θέλει τζάμπα, πληρώνουμε, δεν έχουμε θέμα. Λεφτά υπάρχουν. Εντάξει, δηλαδή, κάτι ελαφρύ όμως, γιατί είμαστε στις μέρες, ρε παιδί μου, που λίγο προσέχουμε τη διατροφή μας. Εντάξει, δηλαδή. Εντάξει, είπε ο Παπαδόπουλος και το πρωί χτύπησα μια μπουγάτσα, Γιάννη Ζάτση, φόβερ, έγινε από κατζηδίκο στην Περέα. Εκπληκτικό, το οποίο κάποτε έβαζε, ρε παιδί μου, μια ωραία μπαμπάτσι για μερίδα. Τρως μπουγάτσα. Σ' αρέσει, δυνατή. Με κακάο. Κακάο. Κακάο το σοκολατούχο. Όχι, ούτε εγώ, μαζί σου. Γιατί άμα είναι κακό συνδυασμό το κακάο με την μπουγάτσα μετά για πολλούς λόγους. Ναι, και είχα μια εξωτερική δουλειά, ρε παιδί μου, λέω θα πάω να πάρω μια μπουγάτσα τώρα. Πήρα μια μπουγάτσα και έχει μειώσει τις μερίδες πάρα πολύ. Δηλαδή, τη λέω βάλω μια ανάμεικτη και μου βάζει τυρί, κρέμα, ναι, οκ. Okay. Και έχει δηλαδή 3-4 κομμάτια την καθεμιά και πληρώσαμε και 2 ευρώ δηλαδή. Κάποτε βάζανε μπαμπάτσι κάτω. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή τώρα κάνω σκότο και στην μπουγάτσα. 2 ευρώ. Εντάξει, οκ, okay, καλά ήτανε, αλλά κάποτε με 2 ευρώ σε αυτό να είναι, παίρναμε πολύ μπαμπάτσι για μερίδα. Αλλά εντάξει. Η οικονομική κρίση και τα μνημόνια χτύπησε και τα μπουγατσατζίδικα τη πόλη. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Τη πόλη βασικά, τη Πέρεα, του Δήμου Θερμαϊκού. Και έκανα σήμερα την αμαρτία μου την πρωινή με την μπουγάτσα. Εντάξει, το μεσημέρι φάγαμε ένα τίμιο γιουβέτσι, χωρίς κρέας είναι η αλήθεια. Από τότε δεν έχω φάει τίποτα. Λέω θα κρατηθώ μέχρι να πάω στο σπίτι. 12.30 ώρα το βράδυ. Που άμα φάσει εκείνη την ώρα και το χειρότερο βέβαια. Εντάξει. Σκέφτηκα σε κάποια δόση να κατέβω να πάρω ένα παγωτάκι. Ρε φίλε. Ένα πύραυλο έτσι ωραίο, τοξικό από το τέτοιο. Από το ψυγείο του Περιπτέρου εδώ πέρα κάτω από το Λάκι. Ένα ωραίο με βανίλια, ρε παιδί. Περσινό. Όχι, ο Λάκι κάτω έχει μόνο φρέσκα. Δεν έχει περσινά. Άλλοι έχουν περσινά. Εντάξει, ένα ωραίο έτσι πύραυλο, ρε παιδί μου, δυνατό. Με το χωνάκι του, με το παγωτάκι του από πάνω, τη βανίλια του, με τα κομματάκια της σοκολάτας που βγάζει εκείνο το πλαστικό από πάνω, την αηδία και το τρως. Ένα τέτοιο πράγμα που έρχεται και κάθεται και δεν σου έρχεται μετά η όρεξη να φας μέχρι αύριο το μεσημέρι, ας πούμε. Είναι από αυτού του είδους την τροφή. Όπως είναι επίσης το ίδιο η ξηρή καρπή ή τα πατατάκια. Τέτοιες καταστάσεις, ρε παιδί μου. Λοιπόν, γεια σας στους φίλους στο Instagram που στέλνουν τα μηνύματά σας. Γεια σας, γεια σας. Θα τα διαβάσουμε σε λίγη ώρα. Λοιπόν, και είμαι τώρα σε μια φάση που δεν είναι ότι λυσάω τη πείνα, είναι η αλήθεια. Αλλά στριφογυρίζει σαν ιδέα μέσα στο μυαλό μου το δεχόμενο να τσιμπήσω κάτι. Εσύ πεινάς, Γιάννη? Όχι, Και ο Νίκος είναι και ένας συμπαρουσιαστής, ο οποίος γενικότερα δεν τρέφεται πάρα πολύ αυτές τις ώρες. Δηλαδή, θυμάσαι με τον Κιλόνι πέρυσι τι κάναμε. Εντάξει, καλή του ώρα του Θανάση εκεί που είναι. Εντάξει, τα φιλιά μας είναι πάντα αδελφός μας. Μπορεί να πει για λούλο, δεν πειράζει, εμείς τον αγαπάμε. Εντάξει. Με τον Κιλόνι, ερχόταν ρε παιδί μου ο Θανάσης, θα έκανε τράκα ένα τσιγάρο, ρε παιδί μου, κλασικά. Οκ, okay, να πάρω ένα, πάρε ένα αδελφέ μου, γιατί ένα την ημέρα έκανε από μένα, δεν έκανε άλλο. Εντάξει, να φάμε κάτι, να φάμε. Παίρναμε μία κρέπα, παίρναμε
με blue cheese και μέσα bacon της Παναγίας στα μάτια. Και σως από μανιτάρια και δάκρυα αγγέλου που έβαζε ο Κελώνης μέσα στην κρέπα του, την οποία δεν είναι. Δηλαδή, όλος ο κόσμος ξέρει τις γνωστές κρέπες, εντάξει, τις mainstream κρέπες. Ο Κελώνης έβαζε μέσα ταρτάρ με τέτοιο, με ζουμί από αστακό και μούσλι. Εντάξει. Αλλά τρώγαμε. Είχαμε κάτι να φάμε. Κάποιες φορές θα τρώγαμε και βρωμόγυρο. Δεν είναι. Θα τρώγαμε και βρωμόγυρο, θα τρώγαμε και σουβλάκι, θα τρώγαμε. Μόνο μια περίοδο που έκανε διατροφή είχαμε θέματο. Εντάξει. Αυτός εδώ πέρα, που θα έρθει στις 11 η ώρα, συνάδελφος, γιατί τελειώνει τώρα από τη συνέλευση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα στη τέχνη ΠΑΟΚ. Αυτός, ρε φίλε. Μια μου έρχεται με κάτι μπάρες Δημητριακών. Μια μου έρχεται με κάτι μπανάνες. Την άλλη μου έρχεται με κάτι μήλα. Εντάξει. Του λέω να φάμε. Δεν θέλει. Του λέω πάμε, του λέω θα σε κεράσω εγώ, λέω σε γνωστή καντίνα στην. Μεγάλο Αλεξάνδρου. Δεν θέλει, ρε φίλε. Δηλαδή, μια παντζέτα τίμια ανθρώπινη, ρε φίλε. Να φάει σαν άνθρωπο, εντάξει. Βέβαια, αυτό μου κάνει και εμένα καλό. Εντάξει, γιατί και εγώ τρώω λιγότερο. Αλλά ο Νίκος γενικότερα στο φαΐ αυτές τις ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και για μένα, που περνά πολλές ώρες, είναι η αλήθεια εδώ πέρα στο γραφείο, Γιάννη Ζάτση. Είναι λίγο θέμα αυτό τώρα, όταν έρχεται το βράδυ και με κόβει λίγο. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Αν ακούει ένας φίλος Deliveras, δηλαδή εδώ πέρα δεχόμαστε, εδώ είμαστε, να φέρετε. Λέω το σούφο 18, στον έκτο. Είμαστε εδώ πέρα και σας περιμένουμε. Λοιπόν, τι λέει αγαπή. Πες τον Νίκο, λέει, για την πείνα σου, λέει. Μάλιστα. Άμα δεν σ' αρέσει αγάπη, να τα αλλάξεις, να βάλεις άλλο σταθμό. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, το Open. Μέσα στο τέτοιο, ελληνική ταινία δεκαετίας 60. Τρομερά. Ο Α έχει τατουάζ. Δεν το έχω δει ποτέ. Live match, τι παίζει. Άλλα. Μπαράζιν Ισπανία. Ναι, φίλε, αγώνας Μπαράζιν Ισπανία. Οι προηγούμενοι και δεν τα βλέπανε όμως και μου έχουν αφήσει εδώ πέρα όλη την τηλεοπτική σαβούρα που υπάρχει. Εντάξει, να μην τους κατηγορώ τους προηγούμενους. Εντάξει. Δεν αλλαγεί. Εντάξει. Λοιπόν, σε μια δοσελίνη γενικότερα που ζεσταίνεται και έχει πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ υγρασία. Στην περιοχή. Γενικότερα δεν υποφέρεται η κατάσταση. Άμα δεν είσαι κλεισμένος κάπου και να χτυπάνε τρία κλιματιστικά πάνω σου, γενικότερα δυσκολεύεσαι και τη βγάζεις δύσκολα. Κυρίως η υγρασία είναι αυτή που κάνει τη μεγάλη ζημιά. Αλλά καλοκαίρι θέλετε, εντάξει, όλοι ξαφνικά πετάγεστε και μου λέτε: αν έρθει το καλοκαιράκι, να πάμε στην παραλία να ανεβάσουμε στο Instagram. Εντάξει, Insta Story κτλ. Και είμαστε εμείς εδώ πέρα σαν τους ζήλωτες, Γιάννη Ζάτση, σαν τους ζήλωτες, να ψάχνουμε το manager του Ντουάρτε και το manager του Ιντέγε. Και που τους βρίσκουμε, τι έγινε. Ρωτάω εγώ, δεν απαντάς εσύ γιατί ήταν ρητορική ερώτηση. Λοιπόν, θέλουν όλοι και καλοκαίρι και τα λοιπά. Ρε φίλε, το καλοκαίρι, ωραίο, δεν λέω. Έχει την καλή του πλευρά, αλλά έχει κουνούπια τα οποία μας έχουν κάνει δαντέλα. Έχει ζέστη. Έχει υγρασία που είναι εδώ πέρα και σε πολύ μεγάλη δόση λόγω της τοποθεσίας που βρισκόμαστε, δηλαδή στη θάλασσα δίπλα, στο κέντρο της πόλης. Εντάξει. Τι έχει άλλο κακό το καλοκαίρι. Έχει το ότι όλοι είναι έξω, αλλά εσύ δουλεύεις. Πολύ βασικά είναι έξω, αλλά εσύ δουλεύεις. Εντάξει. Δεν έχει τόσο πολλά θετικά, θα έλεγα. Γι' αυτό εγώ πολλές φορές προτιμώ τις διακοπές μου να τις περνάω σε κάποιο βουνό, ενδεχομένως. Εντάξει. Εγώ τώρα, ας πούμε, που θα πάω μέσα στον Ιούλιο στην Κύπρο, που εκεί, αν εδώ έχει ζέστη εκεί και έγεσαι μόλις βγει στον ήλιο, ας πούμε, θα περάσω πολύ δύσκολα για 5-6 μέρες που θα βρεθώ στη μαρτυρική Μεγαλόνισο για να δω λίγο το συγγενολόγιο εκεί πέρα τι γίνεται κτλ. Και να αρχίσω να μιλάω άπτεστα κυπριακά, όπως προσπαθώ να κάνω κάποιες φορές εκεί πέρα. Άλλες φορές σε ικανοποιητικό βαθμό. Άλλες φορές είναι η αλήθεια ότι δεν τα καταφέρνω και ιδιαίτερα. Εντάξει, συγκριτικά με την Κύπρο εδώ πέρα είμαστε πολύ καλά. Γιατί εκεί είναι, υποφέρει δεν. Γι' αυτό λοιπόν τραβάει παγωτό η κατάσταση, Γιάννη Ζάτση. Θες να φάμε ένα παγωτό, σκεράσουμε ένα παγωτό. Δεν θες παγωτό. Και είσαι ακατάδεκτος, εσύ. Δεν κατάσταση αυτή, δηλαδή. Να φάζει λίγο. Δηλαδή έχει ρέψει. Όλη τη μέρα πάνω κάτω με το ποδήλατο στη Νίκη και στη Μεγάλη Αλεξάνδρου, τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ούτε ο Lance Armstrong, πώς λέγονταν εκείνος. Αυτός είναι. Έπαιρνε τόπα. Και τα πήραν όλα τα μετάλλια πίσω, Μάλιστα. Τρομερό. Εκπληκτικό. Λοιπόν, τι λογοδιάγραφα αυτή με έχει πιάσει, ρε. Παίρνταση στο φουλ. Και θα πάμε μετά σπίτι και θα κάτσω έτσι. Τέζα. Έτσι είναι, φίλε. Όταν σου ρίξει όλη την ώρα με τον Άρη, ο Άρης που έχει πραγματάκια έτσι, όχι σαν τις άλλες ομάδες της πόλης. Μεταγραφές κάνει ο Καρυπίδης, έργα κάνει στο Βικελίδης. Η Ντέγε, Ντουάρτε, Στόπερ, Εκστρέμ, Γουίνγκερ κτλ. Μαντσίνι, τα πάντα όλα. Η επικαιρότητα του Άρη. Ενώ στους άλλους δεν κουνιάται φίλο. Να τώρα μια συνέλευση που πήγε ο άλλος τώρα εκεί πέρα σε γνωστό ξενοδοχείο, επί της οδού μοναστηρίου. Λοιπόν, την ψωνίσω ρε φίλο το Σαββατοκύριακο να πάω στο χωριό μου. Το σκέφτομαι. Το χωριό μου.
Με λάνθιο κυλκής. Εξαιρετικό. Έχει δροσιά εκεί πάνω, ναι. Δηλαδή, δεν είναι να πεις ότι δεν έχει. Θα πιάσει και ζέστη, οκ. Okay. Αλλά το βράδυ θέλει ζακετούλα. Απλά εκεί πέρα, ρε φίλε, στο θρυλικό μελάνθιο κυλκής, που έχει 100 κατοίκους και μπορεί να λέω και πολλούς, ας πούμε. Έχω τη γιαγιά μου που με παίρνει κάθε φορά που με παίρνει, λέω κάποιος πέθανε. Λέω δεν γίνεται. Για άλλο λόγο δεν παίρνει η γιαγιά μου. Μόνο στις γιορτές μου. Μου λέει αγόρι μου τι κάνεις. Καλά, καλά, χρόνια πολλά για αυτό. Ούτε 30 δευτερόλεπτα. Λες και έχει WhatsApp και τις τελειώνει μονάδες. Είναι εκπληκτικό. Δεν έχει δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις εκεί πάνω, είναι η αλήθεια. Έχει ένα καφενέ του Γιώργου του Νταλάρα που λέει το τραγούδι. Έχω ένα καφενέ. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και πας εκεί πέρα και την πέφτεις και κάθεσαι, ας πούμε, με τους παππούδες που παίζουν κανένα κίνο να πούμε. Πού να παίξουν κίνο, να πεις τώρα στην εφαρμογή. Μπορεί. Παίζουν κανένα τάβλε και τα λοιπά. Είχε τον Κωστή, ρε φίλε, ένα ωραίο ψιλικατζίδικο εκεί πέρα που πήγαινα μικρός και τάρασα τα παγωτά και τις γκοφρέτες. Αλλά αποσύρθηκε αυτός 85 χρόνων να πούμε. Μέχρι να πάρει την κοφρέτα, έχουν στείλει από το Ενίο να πούμε την επόμενη παρτίδα. Είναι εκπληκτικό. Αλλά για να φύγεις λίγο και να ξεφύγεις, το χωριό πάντα, φίλε, είναι μια πολύ καλή λύση για τον Έλληνα. Και εμείς που έχουμε χωριό, είναι η αλήθεια, δεν το εκτιμούμε γιατί το θεωρούμε δεδομένο. Λέω εγώ, ρε παιδί μου, ότι το μελάνθιο είναι εκεί. Δεν φεύγει, οκ. Okay. Ναι. Άλλος όμως που δεν έχει χωριό, το ψάχνει, το αποζητά. Θέλει, ρε παιδί μου, έναν τρόπο διαφυγής, ένα μέρος που θα πάει να ξεφύγει λίγο. Να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει. Εγώ δεν το αξιοποιώ. Αλλά τώρα και να σου πω κάτι και να πάω στο χωριό, είναι η κυρία Κατερίνα εκεί πέρα, εντάξει. Χείρα γυναίκα εδώ και τόσα χρόνια, θα με πει. Αχ, Νικολάκη, κάνε λέει καμιά δουλειά στην αυλή. Κάνε λίγο στον μπαξέ, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Ψήσει τίποτα να φάμε. Θα με αρχίσει και τα δικά τη μετά, θα θυμηθεί τι ιστορίε τη Χούντα τότε και που πήγανε στη Γερμανία μετανάστε με τον παππού μου και περνούσαμε καπόστερο στάσιο τη Μπέμβε. Και εμεί είχαμε τον Άκη τον Τζοχατζόπουλο φοιτητή τότε, μου λέει. Στο Μόναχο, εντάξει. Και τον ταΐζαμε. Και λέω, γιατί τον ταΐζες, λέω. Για να καρδαμώ και μετά να πηγαίνει να παίρνει διαρκεία στον ΠΑΟΚ. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μην τα ξεχνάμε καθόλου αυτά. Λοιπόν, ξεφύγαμε. Πήγαμε 10.30 μάλιστα. Με τις ιστορίες του χωριού θα επιστρέψουμε μετά από το διάλειμμα των 10.30 το οποίο θα πάμε αμέσως τώρα. Μαζί μας την πρώτη ώρα Στοίχημαν και στοίχημαν.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή της Στοίχημαν στο τάμπλετ ή στο κινητό σας και ποντάρετε με εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού που σας προσφέρει η Στοίχημαν. Πάμε στο break με τη βοήθεια του Γιάννη Ζάτση και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερες ιστορίες από το χωριό μέχρι να γυρίσει ο συνάδελφος εδώ στο στούντιο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Σε λίγο θα έχουμε και τον Νίκο Μοσχοβίτη στην παρέα μας. FM και ενώ τα μηνύματά στο 545-26. Όσοι θέλετε να προσφέρετε δωρεάν ή μη τροφή στους παραγωγούς εκπομπής, εδώ πέρα είμαστε λέντο ζωφού 18 και σας περιμένουμε. Δεχόμαστε από Αλμυρά μέχρι και γλυκά. Απλά τα γλυκά έχουν ένα τίμημα συγκεκριμένο. Είναι αλήθεια γιατί παχαίνουν λίγο παραπάνω. Τα λέμε και αυτά. Τα συζητούσαμε και πρόσφατα κιόλας. Λοιπόν, η Αγάπη Γαβριλίδου, η καλή φίλη και συνάδελφος, η Αγάπη Γαβριλίδου δήλωσε πρόθυμη να έρθει στην Κύπρο. Δύσκολα. Έχεις πολλή δουλειά τότε, Αγάπη, δεν χρειάζεται. Δεν γίνεται να έρθεις. Και με ενημέρωσε κιόλας για την κόντρα του Γιαννακόπουλου, κόντρα εισαγωγικά βέβαια, τώρα με τον Πιτίνο. Αφού ο Γιαννακόπουλος είπε ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει ανάγκη τον Προμηθέα, όχι τον Ολυμπιακό, σε συνέχεια της δήλωσης του Ρικ Πιτσίνο. Ο οποίος είπε ότι έκανε λάθος ο Ολυμπιακός, αλλά τον χρειαζόμαστε στην Basket League. Και το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Ίσως αυτή η δήλωση να αποτελέσει και το κύκνιο άσμα ενδεχομένως του Αμερικανού τεχνικού από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω. Γιατί όταν πηγαίνεις κόντρα στον DPG 7000, που προσφάτως άνοιξε και έναν ραδιοφωνικό σταθμό, ιντερνετικό βέβαια, στον οποίο παίζει κάτι πριόνια για μουσική, τότε ενδεχομένως τα πράγματα να γίνονται λίγο δύσκολα για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Γεια σας φίλους στα social media. Συνεχίζουμε με εσάς για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μέχρι να έρθει ο συνάδελφος, μπορεί να ανοίξουμε και μετά. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Που λένε και σε μια πολύ γνωστή ομάδα στο Facebook. Σε μια μέρα γενικότερα που η εθνική ομάδα μονοπολεί σαν θέμα συζήτησης, γιατί τα όσα είδαμε χθες στο ΆΚΑ τα συζητούσαμε εδώ πέρα και με τον Νίκο, επειδή βλέπαμε live το παιχνίδι από το στούντιο με την Αρμενία. Είπε, μας ξεφτύλισε λίγο, είναι η αλήθεια. Έχουν δημιουργήσει πολλή κουβέντα και τα πυρά πέφτουν πάνω στον Άγγελο Αναστασιάδη και φυσικά στη διοίκηση του Βαγγέλη Γραμμένου. Το πιο πιθανό από ό,τι φαίνεται είναι να αλλάξουμε προπονητή στην Εθνική. Τώρα ποιος αναλάβει. Ο Θεός και η ψυχή τους εκεί πέρα στην ΕΠΟ που παίρνουν τις αποφάσεις, έτσι, οι θύνοντες
τα κεφάλια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που από ό,τι φαίνεται με την επιλογή του κ. Αναστασιάδη απέτυχαν. Καθόπως φαίνεται, Βασίλη Καβαδία. Καλησπέρα, Γιάννη Ζάτσης. Έχω συνηθίσει να έχω τον Βασίλη, τι να κάνω. Γι' αυτό. Να πω ότι μοιάζεται κιόλας. Δεν μοιάζεται. Πραγματικότητα είναι αυτή. Και ευτυχώς υπάρχει, παιδιά, και εθνική, έστω και μαγνητικό τρόπο για να ασχολιόμαστε με κάτι, γιατί είναι η αλήθεια ότι κατά τα άλλα επικαιρότητα δεν έχει να μας προσφέρει πολλά πράγματα. Εντάξει, από την πόλη ο Ηρακλής είναι στην κατάσταση που είναι, ο Άρης κινείται και μας δίνει αφορμές για να ασχολούμαστε μαζί του, ο ΠΑΟΚ ψηλό κινείται. Τι γράφει εδώ πέρα? Η μυστική αποστολή του Διαμαντόπουλου στην Τουρκία για τον στόπερ του Άρη. Το SDNA, Sport Director των Κίτρινων, ναι. Υπόξενο στόπερ της Εστράσης, ναι. Τουρκία. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν έχει πει κάτι πάει άρεσε. Είναι η αλήθεια. Πάνω σε συγκεκριμένο κομμάτι. Η Ατλέτικο επιβεβαίωσε ότι ο Γκρισμάν θα πάει στην Μπαρτσελόνα. Δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό. Αν ερχόταν στη Ρεάλ, εντάξει, οκ. Η Ρεάλ, η οποία ανακοίνωσε και το Μεντί μετά από τον Γιώβιτς, τον επιθετικό. Το συγκινητικό μήνυμα του Μπάι Παυλίδη, βεβαίως. Θα πούμε και για τον Μπάι Παυλίδη, που έκλεισε την τετραετή παρουσία του στον Άρη και έλυσε το συμβόλαιό του σήμερα το απόγευμα. Ο 28χρονος μέσο επιθετικός, ο οποίος έκανε και μια αρκετά συγκινητική ανάρτηση, είναι η αλήθεια, στο Facebook, λίγο μετά την επισημοποίηση της αποχώρησής του από τον Άρη. Και τι λέγαμε, φίλε, στο προηγούμενο σάρο, μήπως ότι έχουμε γραμμή. Α, γιατί άμα είχαμε γραμμή, θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή την στιγμή που μιλάμε εδώ πέρα στον αέρα της πόλης. Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι ο Σαλονικιός γενικότερα. Ο Σαλονικιός, είτε άτομα τα οποία για διάφορους λόγους έχουν έρθει σήμερα στην πόλη, προσωρινά, εντάξει, και θα φύγουν αύριο, και ζουν γενικότερα αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που επικρατεί με τη ζέστη, με την υγρασία, αυτή την αηδία. Δηλαδή, σε πιάνει μια αηδία, δηλαδή, ένα τέτοιο πράγμα. Γεια σου Γρηγόρη, που ήσουν αμαγκωμένος και χθες που σε άκουγα, Γρηγόρη. Αχ, Γρηγόρη, δεν φταίς εσύ κιόλας. Ποιος θα φταίει, ήσουν όμως πολύ εξυπηρετικός, είναι η αλήθεια, χθες το βράδυ. Είναι γενικότερα δύσκολη κατάσταση στην πόλη, με το καλοκαίρι το οποίο έχει μπει. Και πρέπει να έχεις πολύ σοβαρό λόγο για να βγεις έξω από το σπίτι σου πλέον. Δηλαδή, δουλειά, οκ, okay, γιατί στη δουλειά δεν γίνεται να τους πάρεις τηλέφωνο το πρωί και να τους πεις, ξέρετε, δεν θα έρθω γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και φοβάμαι να υδρώσω. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Δηλαδή, το να μπεις τώρα σε δικασία, να σε πάρει κανένας τηλέφωνο, κανένας ξεχασμένος φίλος κτλ. Αδελφέ, τι γίνεται, τι κάνεις, πώς είσαι, θα κατέβεις για καφέ στο κέντρο? Όχι. Δεν θα κατέβω για καφέ στο κέντρο, αδελφέ, γιατί σκάει μπέμπελ έξω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και βερμούδα να φορέσουμε, πάλι ζεσθενόμαστε. Άρα να πας το πεις μόνο στον καφέ στο κέντρο. Τώρα με είσαι ήδη στο κέντρο και την βγάζει και ζεις με στη ζέστη γενικότερα και στην υγρασία, τότε αλλάζει το πράγμα και μπορείς να πας για καφέ. Εντάξει, αλλά τώρα εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, αν δεν δούλευα σήμερα. Φυσικά δούλευα, οκ. Okay. Ναι. Και ήμουν στην Περά και με έπαιρνε κανένα σάρ και με λέγε, έλα για καφέ στο κέντρο. Όχι, δεν θα έρθει για καφέ στο κέντρο. Εδώ καλά-καλά στην Περέα δεν βγαίνουμε για καφέ. Θα βγούμε στο κέντρο για καφέ, με αυτή τη ζέστη. Δηλαδή για το Θεό. Εντάξει. Που η Περέα πλέον, να ξέρετε, εντάξει, για να στηρίξουμε λίγο και την περιοχή Γιάννη Ζάτση, να έχετε λίγο κόσμο, να αφήνει λίγο χρήματα. Δεν γίνεται, γιατί τώρα που είμαστε και τουριστική περιοχή, εμείς εκεί πέρα στο Δήμο Θερμαϊκού, εντάξει, Θερμαϊκή Ριβιέρα, με νέο δήμαρχο πλέον, τον κύριο Τσαμασλή, συγχαρητήρια για την εκλογή του κιόλα. Ποντάρουμε σε εσά εδώ πέρα του Θεσσαλονίκη, προκειμένου να έρθετε και να μα αφήσετε τα όμορφα λεφτά σα στο Δήμο Θερμαϊκού. Έχουμε μήνυμα. Ντέγε Μπράουν, βέβαια φίλε. Ναι, ωραία, Ντέγε Μπράουν. Θα μιλήσουμε για τον Ντέγε Μπράουν. Υπάρχει γενικότερα μια φρενίτιδα με τον Νιγηριανό. Μάλλον την άλλη Τετάρτη έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος striker, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Άρη, να περάσει από τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Είναι πολύ βασικό αυτό το οποίο αναφέρω σαν λεπτομέρεια. Και με το καλό μετά να υπογράψει το συμβόλαιό του και να είναι παίκτης του Άρη για τον επόμενο χρόνο. Τι έλεγα και μου έκοψε τον ιρμό μου ο φίλος με τον Ιντέγε και άλλος φίλος. Άντε Αργιανάρα, βέβαια, όλα τα Αργιανάρα εδώ πέρα. Και ο φίλος ο Γιάννης εδώ πέρα, βεβαίως. Λοιπόν, Αργιανάρα, διαρκείας να πάρετε Αργιανάρα. Έτσι είναι. Προεδράρα, σκάει λεφτά, πακέτα, φέρνει παίχτες, κάνει έργα, φτιάχνει γήπεδα. Πάρτε διαρκείας. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν τώρα
τα Σαββατοκύριακα ειδικά, να έρχεστε στην Πέρεα, να πίνετε καφέ, να τρώτε στις ωραίες ψαροταβέρνες τις οποίες διαθέτουμε, να τρώτε στις ωραίες χασαποταβέρνες τις οποίες διαθέτουμε, μία είναι βασικά η πολύ ποιοτική, οι άλλες δεν φτουράνε στα δικά μου μάτια τουλάχιστον τόσο πολύ. Αλλά για να είμαι και αντικειμενικός και ρεαλιστής, μην κάνετε μπάνιο στην Πέρεα. Okay, δηλαδή υπάρχουν ένα-δύο blind spots, να το πω έτσι, τα οποία είναι για να βουτήξεις. Αλλά γενικότερα για μένα, και συγγνώμη από το νεοσύστατο Δημοτικό Συμβούλιο και τον νέο Δήμαρχο, αλλά εγώ δεν βουτάω Πέρεα. Είμαι ρεαλιστής, okay, είτε να βαντάρω, ναι, κτλ. Θέλω να φύγω σίγουρα από εκεί πλέον, γιατί έχω βαρεθεί. Αλλά για να βουτήξετε δεν είναι. Έχετε άλλες επιλογές. Μπορείτε να πάτε στη Χαλκιδική. Νομίζω μια πολύ καλή επιλογή. Νομίζω βασικά ότι οποιαδήποτε περιοχή της Χαλκιδικής είναι πολύ καλύτερη επιλογή από την Πέρεα για να κάνεις μπάνιο. Με εξαίρεση, επαναλαμβάνω, ένα-δύο συγκεκριμένα σημεία, ένα-δύο blind spots θα υπάρχουν και μπορείτε να μπείτε στη δικασία να βουτήξετε. Ναι, ωραίο μαγαζί για αυτό το οποίο αναφέρεις. Πολύ δυνατό το μαγαζί το οποίο αναφέρεις. Εκείνο το τιμάμε. Είναι η αλήθεια το συγκεκριμένο που βρίσκεται στον Μπαξέ Τσιφλίκη, βέβαια. Εκεί πέρα έχουμε και γνωστούς που δουλεύουν. Είναι στέκει. Πότε ήμουν, τις προάλλες, το περασμένο Σάββατο. Βέβαια, πολύ καλό μαγαζί. Έχει βάλει και τον αργυλέ πλέον στην καθημερινότητά του, κυρίως τα βράδια, και νομίζω ότι ήταν πολύ καλή κίνηση συγκεκριμένη, γιατί η μόδα που επικρατεί πλέον, ειδικά στη Θεσσαλονίκη στους τελευταίους μήνες, είναι ο αργυλές. Ο οποίος είναι ωραίος. Εντάξει. Όταν τα κάναμε βέβαια αυτά στην Κύπρο εμείς με τον αργυλέ, εδώ ακόμα ρουφούσατε εκείνες τις τσίχλες στα Αστερίξ. Εσύ πού να τα ξέρεις εσάς τώρα, ναι, που είχαμε μικρή, ήταν κάτι κουτάκια που ήταν σαν τα φιλτράκια που κάνουμε εμείς στα στριφτάρια, παιδί μου, που έχουν μέσα τζιβάνες, εντάξει. Και είχαν μέσα μπάρες, που είναι όπως είναι τα φιλτράκια ας πούμε τώρα, και είχαν μέσα, ήταν τσίχλες. Λοιπόν, και εμείς παίρναμε εκείνα τα μπαστούνάκια, παιδί μου, που είχε μέσα αυτό το κουτί του Αστερίξ, και τα καπνίζαμε, κάναμε ότι καπνίζαμε. 5, 6, 7, 8 χρονών εκεί πέρα. Εντάξει, μετά μπήκαμε σε μια άλλη δικασία και να μεγαλώνουμε λίγο. Εντάξει, ναι. Και από τότε έδειξε ο Παπαδόπουλος ότι στο τέλος θα καταλήξει το κάπνισμα. Είναι μια λυπηρή πραγματικότητα, αλλά είναι η πραγματικότητα. Εγώ σκέψω ήμουν φανατικός αντικαπνιστής. Μέχρι να κλείσω τα 18. Όχι. Μέχρι λίγο πριν κλείσω τα 18. Την ημέρα που έκλεισα τα 18 και βγήκα έξω με τους φίλους μου να το γιορτάσω, λέω θα βγούμε ρε παιδί μου. Είχε γενέθλια και ένας άλλος κολλητός μου 2-3 μέρες νωρίτερα. Λέμε θα σας πάμε στα μπουζούκια. Και πήγαμε στα μπουζούκια. Εντάξει. Πίνεις ένα ποτό, δεν σε πιάνει. Πίνεις δεύτερο ποτό, δεν σε πιάνει. Πίνεις άλλα 4-5 ποτά, φυσιολογικά, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα αρχίσουν να σε πιάνουν. Εντάξει, δεν γίνεται. Δηλαδή, εκτός αν έχεις φάει 7 γύρους νωρίτερα και δεν σε πιάνει το ποτό με τίποτα. Λοιπόν, και είχε ένας φίλος μου εκεί πέρα, ο Στέφανος, καλή ώρα του. Είχε ένα πακέτο Μάλμπορο κόκκινο κατοστάρι πάνω στο τραπέζι αφημένο. Την ημέρα που έχω κλείσει εγώ τα 18, 14 Δεκεμβρίου του 1990. Και λέω τώρα για το καλό, θα πάρω ένα. Εντάξει, είναι και μεγάλα κιόλας. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, και παίρνω ένα κατοστάρι. Πολύ ωραίο. Εντάξει, οκ. Okay. Εκείνη τη στιγμή το νιώθεις, ρε παιδί μου, ωραίο. Εντάξει. Την άλλη μέρα συνειδητοποίησα βέβαια τη βλακία έκανα, αλλά το κακό είχε γίνει. Πήρα κάτι. Και σιγά-σιγά ξεκίνησα με το πακέτο, κάτι φλόρικα, τσιγάρα κτλ. Εντάξει. Και μετά από ένα-δύο χρόνια ξεκινήσαμε και το στριφτό. Το οποίο το κάνω τελευταία 7. Εσείς που ακούτε βέβαια και εσείς που βλέπετε βέβαια και δεν έχετε βάλει ακόμα τσιγάρο στο στόμα σας, να μην το βάλετε ποτέ. Και σας το λέει ένας καπνιστής και δεν το λέω για να το πω τώρα για το τυπικό, το λέω γιατί το εννοώ. Να μην το βάλετε το άτιμο, για να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, ποτέ στο στόμα σας. Τι λέτε τώρα. Ναι. Και αυτό που αναφέρεις εσύ το Crazy Donkey δεν έχω πάει ποτέ. Είναι η αλήθεια. Ναι, βέβαια. Εξαιρετικό μαγαζί, αλλά δεν έχω πάει ποτέ. Πολλοί μου έχουν πει να πάω εκεί πέρα, αλλά δεν έχει τύχει ποτέ να το επισκεφθώ το συγκεκριμένο. Συχνάζω σε ένα που είναι λίγο πιο μετά, σε ένα μπαλκονάκι πάνω. Γι' αυτό λοιπόν εσείς που ακούτε, να μην βάλετε ποτέ, μα ποτέ το τσιγάρο στο στόμα σας. Ναργιλέ να κάνετε. Okay. Είμαστε υπέρ του ναργιλέ. Αλλά το τσιγάρο στο στόμα σας, να μην το βάλετε ποτέ, δεν είναι καλό πράγμα. Θα το καταλάβετε αν το έχετε ξεκινήσει νωρίς και είναι ακόμα νωρίς, προλαβαίνετε να το κόψετε. Για μας πλέον νομίζω πολύ αργά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή, χτύπα ξύλο, αν μας το πει κανένας γιατρός, να πούμε στη δικασία να το κόψουμε. Τι κουβέντα έχει πιάσει τώρα, Λαλάκα Παπαδόπουλε, με τα τσιγάρα κτλ. Για τους γιατρούς. Εντάξει. Απλά κάναμε μια αναδρομή στο συγκεκριμένο γεγονός. Εσύ γίνει κάπνιζες ποτέ? Ναι. Πόσα χρόνια έχει που το κόψες? Από πότε, από τι ηλικία, από πότε μέχρι πότε κάπνιζες? Να σ' ακούω όμως, γιατί. Πάτα το να σ' ακούσει. Από 17 μέχρι πόσο?
Το έκοψες, το ξανάρχισες, ναι. Πότε το, οριστικά πότε το ξανάρχισες. Πότε το έκοψες. Α, φρέσκος είσαι, εντάξει. Πώς το έκανες, ρε φίλε. Α, 10, πώς το έκανες. Μια ιδέα είναι, ε. Αυτό λέω και εγώ, ρε φίλε. Αλλά δεν το κόβω. Δεν έχω βρει το κατάλληλο κίνητρο. Δεν θέλω εγώ να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω να το κόψω. Δεν ακούγεται τώρα, αλλά δεν θέλω. Μα να σου πω κάτι, ρε φίλε, εσύ το ήξερες όλα, πώς καπνιστείς το πρωί, όταν ξυπνάς. Εντάξει. Και πίνεις τον καφέ σου. Εκεί τραβάει, ρε φίλε, δεν γίνεται. Ή το μεσημέρι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αυτό και το τσιγάρο μετά το φαγητό θεωρώ ότι δεν είναι ιδέα. Το τσιγάρο που λένε όλοι, πολύ βασικά, λένε ρε παιδί μου, μετά από το σεξ λέει, θα κάνω ένα τσιγάρο. Αυτό είναι ιδέα μεγάλη, δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι ακάζει, δηλαδή, μετά τσεξ, ακάζει ένα τσιγάρο. Μετά σεξουαλική πράξη, για να το θέσω λίγο καλύτερα, γιατί κάποιοι μπορεί να παρεξηγηθούν. Εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη ιδέα αυτό. Έχει καλλιεργηθεί δηλαδή σαν μύθος που πηγαίνει από γενιά σε γενιά. Λέει ρε παιδί μου, και μετά εκεί πέρα είχα δίπλα ένα τσιγάρο και έκανε ένα τσιγάρο. Πολύ μεγάλος μύθος, πολύ μεγάλο ψέμα. Εντάξει. Δεν σου αλλάζει κάτι, νομίζω. Εντάξει, από περιέργεια μια φορά να το κάνεις, εντάξει, οκ, okay, ναι. Αλλά συνειδητοποιείς, αν σκέφτεσαι όρημα εκείνη τη στιγμή, ότι δεν είναι και κάτι του ιδιαίτερο να το κάνεις μετά από εκείνη τη στιγμή. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Γιάννης, πολύ σωστά, ότι γενικότερα είναι μια ιδέα το όλο concept. Και άμα το πάρεις απόφαση και το επεξεργαστείς σωστά μες στο μυαλό σου, μπορείς να το κόψεις. Εγώ δεν έχω καταφέρει να το κόψω. Έχω καπνίσει πόσο, 10 χρόνια, 10 μισό. Εκεί πέρα. Εντάξει. Σερί. Όχι πολλά. 15 ημέρα κάνω. Εντάξει. 15-16. Πολλά είναι. Πολλά είναι. Ναι, αλλά είναι στριφτό, ρε φίλε. Το στριφτό είναι διαχειρίσιμο. Βάζει μέσα καπνό. Αλλά εσείς επαναλαμβάνω που ακούτε, μην καπνίσετε. Εντάξει. Μην σας βάλω σε τρυπάκι εγώ τώρα. Την κόβω τη συζήτηση, τη σταματάω. Γιατί δεν, σε κάποιους μπορεί να τους κάνει καλό και μπορεί να τους πάρουμε και στο λαιμό μας κιόλας και να αμαρθούν μετά από 3-4 χρόνια εξαιτίας του Παπαδόπουλου εκείνο το βράδυ που έκανες εκπομπή, ξεκίνησα να καπνίζω κτλ. Γι' αυτό ας επιστρέψουμε στο φαγητό, το οποίο ναι, μεν και αυτό μπορεί να σου κάνει κακό, σε πολύ υπερβολική δόση βέβαια, αλλά και αυτό είναι ωραίο, αλλά με έναν λιγότερο ανθυγιεινό τρόπο, ρε παιδί μου. Εντάξει, το junk food, ας πούμε. Το οποίο ενίοτε είμαι λάτρης, ανάλογα με τις μέρες μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα το βράδυ, άμα γερνάω, να μην χτυπήσω, ρε φίλε, McDonald's. Είχατε Αυστραλία, δεν είχατε. Γιατί κάνει αυτό το τέτοιο η οθόνη, τι έγινε, θα κραγεί. Έπαιξε λίγο με τα φώτα εκεί πέρα. Τι ήταν αυτό, ένα τσι. Όχι αυτό, ρε, όχι αυτό, ρε. Η οθόνη μέσα σε σένα, χτύπησε την ανάκλαση. Φαντάσματα, φίλε. Σε κακή κατάσταση, Παπαδόπουλος. Δεν είμαστε καλά. Βλέπουμε φαντάσματα. Τι λέει εδώ πέρα. Αριανός το έχει, μάλιστα. Μάλιστα, Αριανός το έχει, μάλιστα. Ωραία. Χαιρετίσματα και σε ένα μπλουζάκι που υποφέρει εκεί πέρα στα δυτικά. Εντάξει. Είναι μια αλήθεια. Λοιπόν. Το φαγητό λοιπόν. Είναι. Πώς θα το πω. Είναι μια απόλαυση, ρε παιδί, με την οποία πρέπει να διαχειρίσει και αυτή πολύ σωστά. Οκ, είναι. Αλλά δεν σου κάνει την ίδια ζημιά που σου κάνει το τσιγάρο. Γι' αυτό ο Παπαδόπουλος τώρα που θα φύγει μετά το βράδυ και δεν φάει και τίποτα άλλη μέρα. Εντάξει, θα σταματήσει. McDonald's, drive-in. Γεια σας, γεια σας. Τι θέλετε, τρία τσιμπέργκερ. Φέρτε. Εδώ, πόσο. Φέρε και δύο πατάτες. Εντάξει, φέρτε, φέρνε. Σαν τη βουγιουκλάκι σε εκείνη την ταινία. Που παίρνει τον κύριο Στέφανο και του λέει ο άλλος, θα πάρει αύξηση. Και λέει, και βάλε και 5 κιλά μορταδέλα. Και βάλε και έναν αγριόχειρο. Και βάλε και ένα βίσονα, ρε παιδί μου. Και βάλε και ένα λιοντάρι να το φάμε και αυτό το βράδυ με τα παιδιά. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τι ώρα πήγε, φίλε, μήπως παρασυρθήκαμε, λίγο ελάχιστα, εντάξει, οκ. Okay. Τι λέει ο φίλος Γιάννης. Το κύπελο φέτος θα του σηκώσει ο Δέλης στο λευκό. Του χρόνου εννοείς, φίλε, μάλλον, ότι θα του σηκώσει στο λευκό, γιατί φέτος, εντάξει, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα επίσημα νέα χρονιά. Μακάρι, βρε, ας το πάρουμε το κύπελο και ας μην το σηκώσει ο Δέλης, ας το σηκώσει κανένας άλλος, δεν έχουμε πρόβλημα εμείς, δεν κολλάμε σε αυτά τα θέματα. Αλλά ο Δέλης είναι αρχηγός, εντάξει. Έφυγε ο ένας αρχηγός σήμερα από την ομάδα. Ο Μπάμπης ο Παυλίδης, ένας από τους αρχηγούς της ομάδας, έμεινε ο Δελιζής, έχει και το Βέλε διαρχηγό. Εντάξει, ας το πάρουμε. Και στο σηκώσει και ο φροντιστής, ο Χριστάρας, μεγάλη μορφή. Χρήστος Τσακίρης, βέβαια. Εξαιρετικός και αυτός. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διάλειμμα. Μετά από την πρώτη ώρα λογοδιάρειας που έπιασε η αλήθεια, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Μαζί μας φυσικά η Στίχημαν και Στίχημαν.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα. Ελπίζω ότι με την επιστροφή μας για την δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Νίκο Μοσχοβίτη για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ από την Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και με φυσικά όλα τα υπόλοιπα άσχετα ζητήματα τα οποία συζητάμε καθημερινά ως εκπομπή. Πάμε στο break, Γιάννη Ζάτση, και επιστρέφουμε. Δώσε, Γιάννη Ζάτση.
Και τελειώνει το πρώτο, η πρώτη ώρα της εκπομπής. Και σκάει μήνυμα από τον καλό φίλο και συνάδελφο που λέει... Δεν θα έρθει. Άρα καταλαβαίνετε ότι η επόμενη ώρα, η δεύτερη και τελευταία ώρα του Μπαλαντέρ θα πάει έτσι. Δεν μπορεί να πάει αλλιώς. Λοιπόν, μέχρι και τις 12, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Μετά τις 11.30 βέβαια θα έχουμε τον συνάδελφο τηλεφωνικός για να μας μεταφέρει τα όσα υπόθηκαν στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Μέχρι τότε θα το πάμε χαλαρά, θα το πάμε όπως το πήγαμε και την πρώτη ώρα, με διάφορα ζητηματάκια και θέματα που έχουμε να σχολιάσουμε. 2-3 πραγματάκια για Άρη, επειδή στέλνουν και κάποια μηνύματα και κάποιοι φίλοι και ρωτάνε για το τι γίνεται και πώς προχωράμε με τις μεταγραφές και τα λοιπά. Ο Άρης πλέον ως γνωστόν κινείται για... Να ανοίξουμε και γραμμές, Γιάννη Ζάτση. Θα ανοίξουμε και γραμμές, Γιάννη Ζάτση. 2-3-10, 2-87 και 3 οκτάρια. Όποιος θέλει να βγει στον αέρα της πόλης, εδώ είμαστε. Εντάξει. Και όποια, για να μην μας πούνε και κεφαλοκράτηση και ότι υποκλείουμε τις γυναίκες σαν την κουμπή. Αν και η γυναίκα στα αθλητικό ραδιόφωνο, τι να πάρει. Μια κυρία νομίζω βγαίνει στην τρόικα το πρωί. Λοιπόν, στον Άρη λοιπόν, είμαστε σε φάση που περιμένουμε τις εξελίξεις όσον αφορά τον στόπερ και τον εξτρέμ που θα αποκτηθούν. Νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε εξελίξει και στις δύο υποθέσεις. Εντάξει, για το εξτρέμ διαβάσατε και αργά χθες το βράδυ στο Λαμπαουτάρι στην περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη. Και είδατε κάποια βιντεάκια σήμερα το πρωί του 23χρονου Winger της Auxerre, που αγωνίζεται δανεικό στην Auxerre γιατί ανήκει στην Bordeaux. Υπάρχει και η περίπτωση του Ρωμέν Φιλιππωτό, που απασχολεί επίσης, και αυτός είναι Auxerre την περσινή σεζόν. Για το στόπερ, εκεί θα παίξει ρόλο τι θα γίνει και με τον Λίντζεϊ Ρόους, ο οποίος ακόμα δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την ελευθερία του από την Lorient. Το κέντρο, Γιάννη, είναι περασμένο κανονικά εδώ. Μπορεί να πάρει κάποιος φίλος, ρε φίλε. Να τον έχουμε στον αέρα της πόλης. Λοιπόν, και περιμένουμε μέχρι την Κυριακή, νομίζω ότι είναι πιθανό να έχουμε εξελίξει και στις δύο υποθέσεις αυτές, του στόπερ και του εξτρέμ, γιατί με τον επιθετικό Άρης έκλεισε, με τον Χαφ έκλεισε. Άλλες δύο μείνανε βασικές μεταγραφικές προτεραιότητες για τους κεντρινόμαυρους. Και με δεδομένο ότι ξεκινάει και η προετοιμασία εκεί πέρα Τρίτη Τετάρτη, την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε και τριήμερο, είναι το Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα, μεγάλη χάρη του. Εντάξει. Θέλει ο Άρης να τελειώσει, αν έχει και τη ζωή τουλάχιστον μία από αυτές. Από εκεί και πέρα, με το Σιώπη, όπως ενημερωθήκατε για το μεσημέρι, επιβεβαιώθηκε το πρωινό ρεπορτάζ του Λάμπα Οτάρης που έλεγε ότι πέστη βαρύ διάστρεμα στο παιχνίδι με την Αρμενία, χθες στο ΟΑΚΑ. 25 μέρες θα μείνει περίπου εκτός, κάτι το οποίο σημαίνει ότι χάνει το κομμάτι της προετοιμασίας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ο 24χρονος διεθνής μέσος. Έγινε 25 ο Σιώπης, δεν θυμάμαι. Και θα τον έχει κανονικά παντελή στη διάθεσή του για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία από την 1 του Ιούλη μέχρι και τις 12 που θα γίνει το φιλικό με την Eindhoven. Από εκεί και πέρα, σήμερα ανακοινώθηκε το απόγευμα, την ώρα της εκπομπής που είχαμε το απόγευμα το Χρύσανθο, All About Aris On Air, η λύση της συνεργασίας του Άρη με τον Μπάι Παυλίδη, ο οποίος, θυμίζω πέρυσι το καλοκαίρι, είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του για άλλα 3 χρόνια. Δεν υπολογιζόταν ο τον Παντελίδη, ο 28χρονος μεσοεπιθετικός. Θα μπορούσε κάλλιστα, νομίζω, να κάτσει και στο συμβόλαιό του. Είχε αυτή τη δυνατότητα, άμα ήθελε. Αλλά προτίμησε να πάει κάπου και να παίξει ποδόσφαιρο και νομίζω ότι αυτό τον τιμά τον Παυλίδη. Γιατί φεύγοντας από τον Άρη αφήνει και ένα καλό συμβόλαιο για τα δικά του δεδομένα, είναι η αλήθεια. Αλλά αντιλήφθηκε ότι από τη στιγμή που δεν υπολογίζεται και δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή, δεν υπάρχει και λόγος κιόλας να μένει στην ομάδα. Ανέβασε και ένα συγκινητικό μήνυμα, είναι η αλήθεια, στα social media σήμερα το απόγευμα, λίγο αφού έγινε γνωστό ότι δεν συνεχίζει την ομάδα. Το οποίο και θα διαβάσω αμέσως τώρα. Πριν 4 χρόνια ήρθα ξένος και βρήκα μια δεύτερη οικογένεια και όπως όλες οι οικογένειες ζήσαμε καλές και άσχημες στιγμές. Τις ζήσαμε όμως μαζί και ήταν τιμή μου που έβαλα ένα λιθαράκι για να επιστρέψει η ομάδα σε φυσική της θέση. Δεν έκρυψα ποτέ τα συναισθήματά μου για την ομάδα και δεν θα τα κρύψω ούτε τώρα που η επόμενη μέρα θα μας βρει να ακολουθούμε χωριστούς δρόμους. Η δική σας αγάπη είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση για μένα, επιβράβευση για την προσπάθεια που έκανα και απάντηση σε αυτούς που ίσως να μην με πίστεψαν. Μια μπιχτούλα νομίζω εδώ πέρα. Ο κόσμος είναι ο καλύτερος κριτής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θόδωρο Καρυπίδη για την ευκαιρία που μου έδωσε να αγωνιστώ μπροστά σας και καλή επιτυχία στη μεγάλη προσπάθεια που κάνει για να δούμε τον Άρη όπως τον θέλουμε. Ήμουν, είμαι και θα είμαι ένας από εσάς
Μπάμπης Παυλίδης, το μήνυμα του 28χρονου half στα social media. Δεν παίρνετε τηλέφωνο όμως, δεν είστε ζεστοί. Σας έχει επηρεάσει αυτή η ζέστη και αυτή η υγρασία. 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια. Για 10 λεπτά μόνο θα είχα ανοιχτές γραμμές. Όποιος θέλει, παίρνει τηλέφωνο, τα λέμε στον αέρα της πόλης. Δεν πάνε Αργιανός, δεν πάνε Παοκτσής, δεν πάνε Ερακλειδέας. Να συζητήσουμε με την Εθνική φυσικά να βρίσκεται στο επίκεντρο, επαναλαμβάνω, όπως λέγαμε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, και τα όσα γίνανε, τα εκπληκτικά που γίνανε χθες και κυρίως μετά από το παιχνίδι. Γιατί εντάξει, okay, έχασε την Αρμενία. Αυτά που ακολούθησαν, οι δηλώσεις του Παπασταθόπουλου, οι δηλώσεις του Αναστασιάδη, δεν είναι χωρισμένοι μόνο οι εθνικοί σε στρατόπεδα, είναι και ο κόσμος γενικότερα χωρισμένος σε στρατόπεδα. Γιατί άλλοι υποστηρίζουν τον Παπασταθόπουλο και τη θέση την οποία πήρε στις δηλώσεις που έκανε, άλλοι υποστηρίζουν τον Αναστασιάδη στην τοποθέτηση που έκανε και απάντησε στον Σοκράτη Παπασταθόπουλο. Τι έγινε, γραμμή, πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Μόνος σου, αντιλαμβάνομαι τώρα, άνοιξε. Έλα. Εσύ μόνος σου, δύο. Ναι, απόψε πάμε λίγο σόλο καριέρα. Ωραία, μια ερώτηση λίγο. Πες μου λίγο, όσον αφορά τον Ανάκο Κουρ, τι έγινε, γιατί έχω χάσει λίγο. Τώρα έτσι έβλεπα κάποιους παίκτες που είχαν στο Ρόστερ. Τι γίνεται με Ανάκο Κουρ? Ο Ανάκο Κουρ θα αποχωρήσει. Θα αποχωρήσει. Εντάξει, απλά επειδή το ναι, εντάξει, πέρασε πολύ. Ναι. Κοίτα, ο Ανάκογλου έκανε πολύ, πολύ μεγάλη μαγιά που επέστρεψε. Ακριβώς, και πολύ μεγάλο ταλέντο. Δηλαδή, εγώ από τα λίγα που θυμάμαι, το παιδί εξοτάφησε πολύ μισθό. Ναι, αλλά ήταν πάρα πολύ, πολύ άτυχος. Για μένα, ίσως στο τελευταίο παιχνίδι με την Ξάνθα Παντελίδη θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Να πάρει στο. Ναι, δηλαδή έχει να παίξει το παιδί σχεδόν 2 χρόνια μπάλα. Και ήταν ένα διάφορο παιχνίδι που και ήθελε να κερδίσει για τους δικούς σου λόγους. Ναι. Αλλά θα μπορούσε νομίζω να μπει ο Ανάκογλου. Μάλιστα. Κάτι άλλο, έχουμε τίποτα όλες εξέλιξεις να βράμε μεταγραφές, τίποτα έχουμε, τίποτα ή... Μεταγραφές περιμένουμε μέχρι την Κυριακή να δούμε με στόπερ και εξτρέμ τι θα γίνει. Τι μου λες, ο Μενέντες ήταν δανεικός της, ναι. Ναι, αλλά δεν υπολογίζεται. Α, μπορούμε να τον πουλήσουμε, δηλαδή, από τον καθένα. Να τον πουλήσεις, άμα καταφέρεις να τον πουλήσεις, μακάρι, εκτός αν συμφωνείς, να λύσει το συμβόλαιό του και να πάει αυτός όπου θέλει. Κάτι διάβασα και λέει τα Ισπανία, δεν ξέρω αν δεν θέλει τώρα. Κοίτα, είναι επιτάξει. Το Μενέντεθ είναι ένα όνομα το οποίο στην Ισπανία το ξέρουν και στη Β' Ισπανία το ξέρουν. Εντάξει. Φέτος με την Κόρδοβα δεν τα πήγε τόσο καλά, είναι η αλήθεια. Εντάξει, υποβιβάστηκε. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο Μενέντεθ εύκολα δύσκολα μια ομάδα στην Ισπανία θα τη βρει. Δεν, για μένα δεν είναι κακός μπακ ο Μενέντεθ, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο χρειάζεται ο Άρης ειδικά του χρόνου. Τι άλλο θα λέγα. Ναι. Λίγο τώρα που σε βρήκα. Ναι, ναι. Πες μου λίγο τι με κάνει. Τώρα ακόμα και ξέρει έναν εξόδου. Ο Γκαρσία, ρε παιδιά, από τη στιγμή που ο Άρης ψάχνει εξτρέμ, φαίνεται ότι προχωράει το σχεδιασμό του χωρίς τον Γκαρσία. Γιατί τα λεφτά της Λας Πάλμας είναι πολλά. Και είναι εγώ αυτή η πληροφορία που έχω είναι ότι είναι πιθανό να έχει πωληθεί σε ομάδα του Μεξικού. Τώρα τι να σου πω. Ο Άρης έκανε πρόταση. Ο Άρης έχει κάνει την πρότασή του, αλλά εντάξει. Ο Άρης έχει και ένα ταβάνι στο θέμα. Είχε και ένα ταβάνι στο θέμα του Γκαρσία. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Και να σου πω τώρα κάτι εδώ που τα λέμε. Και για μένα 1,5 εκατομμύριο για τον Γκαρσία τα λέγαμε και τότε. Ήταν, που ήταν πολύ στην επικαιρότητα το θέμα του, είναι πολλά. Με 1,5 εκατομμύριο. Μπορεί να βρεις εύκολα. Μπορείς να βρεις εύκολα παίχτη σαν τον Γκαρσία. Αυτά. Εντάξει τώρα, μακάρι και ο Γκάμα να επιστρέψει λίγο. Ο Γκάμα είναι ερωτηματικό να δούμε τώρα σε τι κατάσταση θα επιστρέψει. Ναι. Ο Τόνσο και αυτό δεν τον έχουμε δει καθόλου. Τον είδαμε λίγο. Τον είδαμε λίγο. Ναι. Θέλω να πιστεύω θα το δούμε περισσότερο του χρόνου. Ναι, ναι. Έτσι αλλιώς για βασική επιλογή προορίζεται. Ναι, για μένα ο Μαρτίνης, εντάξει, αυτό που σου είπε, πολύ με επιλέξα να σου πω κάτι. Χτυπάει στο λεπτό επάνω από πέντε. Για μένα, για να γίνει, δεν έπρεπε να γίνει, να βάλει έξω τις δικότερες, δηλαδή... Να μην τον έβαζε. Είναι ρεφικρατικά, έτσι, στο ένα, δύο, βάζεις ένα αφημετικό, το οποίο δεν έχει την πάσα, δεν έχει τον κόλ, δεν μπορεί να βοηθήσει κάπου. Ήθελε εγώ προσπαθώντας να μπω στο μυαλό του Αναστασιάδη, που δεν είναι εύκολο. Να φρεσκάρει λίγο το κέντρο. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Σιώπης και με την Ιταλία. Να σου πω κάτι μεταξύ μας τώρα. Και δεν μπορείς τώρα να προβλέψεις ότι θα μπει και θα τραυματιστεί μετά από δύο λεπτά. Εντάξει, εκεί ήταν και έκανε κέντα ο Σιώπης. Για μένα, όχι επειδή είμαστε δεν ακούγεσαι καλά λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Λέω για μένα, λέω όχι επειδή είμαι Αργιανός. Έχω μιλήσει και με άλλα παιδιά. Δεν πρέπει να ξεκινήσει ο Σιώπης. Δηλαδή. Δεν έχει θέσει ο κάθε αμυντικό επειδή μου τρεχαντίζει. Δεν βλέπω εγώ άλλο. Σε αυτό τώρα. Συμφωνώ. Σε αυτό δηλαδή συμφωνώ. Να σου πω κάτι. Με ποιο τώρα. Δεν θέλω κάποια προσβάλλοντα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Ούτε ο Κουρπέδης να κάνει.
ούτε τώρα να πάμε σε αλχημίες τώρα, τύπου, δηλαδή, όχι και υπήρχε νοσιώπης, το παιδί το ξέρουμε, είναι σκύλος, κόβει, κάνει, ράνει. Τώρα εντάξει, το βάζει στο 87 και στο 77 να κάνει τι το παιδί τώρα. Είναι κάτι εγώ δηλαδή. Καλά έκανε και τον έβαλε. Απλά είναι αυτό που λες και συμφωνώ και εγώ μαζί σου, ότι έπρεπε να το βάλει από το ξεκίνημα, βλέποντας και την εικόνα του κοντά στην Ιταλία. Ναι, αυτό είναι έτσι. Τέλος πάντων, θα δείξει. Μακάρι να μην έχουν τραυματισμούς. Από ό,τι θυμάμαι, δεν είχαμε πολλούς τραυματισμούς στην προετοιμασία. Όχι. Δεν είχαμε. Πρόπερση πρέπει να είχαμε. Πέρυσι δεν είχαμε. Πρόπερση νομίζω είχαμε αρκετούς. Πρόπερση να σου πω την αλήθεια, πολύ θυμάμαι γιατί ήμουν και φαντάρος κιόλας, αλλά πέρυσι δεν είχαμε. Πέρυσι δεν είχαμε, όχι, όχι. Θα δούμε, είδαμε, είδαμε. Μακάρι να πάμε όλα καλά. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, καλό βράδυ. Και εγώ, να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ανοιχτό παραμένει το τηλεφωνικό κέντρο για κανένα πεντάλεπτο ακόμα. 2-3-10-287-3-8. Γιώργος ο Γκάτσος τι λέει εδώ πέρα. Χριστός και λίγο παγόπουλο. Κοντά στο 100% λέει η υγρασία στην παραλία αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτό το λες, Γιώργο, βγάζοντας το ως συμπέρασμα εσύ μόνος σου ή είναι βασισμένο σε κάποια μέτρη στην οποία ενδεχομένως πραγματοποίησες στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Κακό πράγμα η υγρασία, φίλε. Πολύ κακό. Ας έχει ζέστη, οκ, okay. Υγρασία να μην έχει. Με σκοτώνει, δεν μπορώ, λυγίζω, δεν αντέχω. Ντάνος λυγίζους. Εντάξει, καλοκαίρι, ναι, θα περάσει. Τι καλοκαίρι ήταν και αυτό που λέει και η Μπέση Αργυράκη αυτή τη στιγμή που βγήκε στο χαλί της εκπομπής. 2-3-10-287-8-8-8. Ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο. Διαβάζω εδώ πέρα νέο τροχαίο, λέει, με ντελιβερά στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου. Ένα γιώτα εκεί είχε αυτοκίνητο, λέει, συγκρούστηκε υπό διευκρίνησης μέχρι στιγμής, λέει, συνθήκες, με δίκυκλο που οδηγούσε διανομέας στη συμβολή των οδών Ολυμπιάδος και Ρακτιβάν. Απάνω. Εντάξει. Άνω πολύ. Ο οδηγός του δίκυκλου, λέει, παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Κακό. Κακό. Φαντάσου, δηλαδή, να φορούσε και κράνος κιόλας και να. Και να έπαθε τέτοια ζημιά ο άνθρωπος, μακάρι να γίνει καλά και να μην έχει και να βγει γρήγορα. Ο φίλος ο Γιώργος λέει, ανάσα δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, μάλιστα. Για τερματοφύλακα, λέει, πάμε για βασικό ή για αλλαγή. Πάμε για αλλαγή, φίλε. Δεν πάμε για βασικό. Βασικό έχει στο Χουλιάν Κουέστα. Απλά ψάχνεις έναν που θα είναι κοντά στο επίπεδο του Κουέστα. Γιατί ίδιο που μπορείς να βρεις στο επίπεδο του Κουέστα, δεν μπορείς να τον πεις έλα και να σε έχω δεύτερο τερματοφύλακα. Θες να βρεις κάτι κοντά στον Κουέστα και τον οποίο θα τον πείσεις να είναι δεύτερη επιλογή και να του πεις ότι μέχρι και μέσα στη χρονιά μπορεί να σου δώσω και κάποια ευκαιρία, οκ, okay, δεν αποκλείεται. Λοιπόν, τι ώρα είναι, δεν περνάει η ώρα για να ζάτσι. Δύσκολη κομπή και δεν καλεί και ο λαός. Όλοι είναι, τους έχει πιάσει μια δύσπνοια από την υγρασία που επικρατεί. Εσύ έτοιμος να φύγεις από τώρα, έχεις σηκωθεί ήδη, κάτσε για λίγο, έχω μισή ώρα, περίμενε. Μην βιάζεσαι. Κάτσε, αρχίζει ο κύριος διευθυντής να κάνει τη ζούγκλα του. Περίμενε, χαλάρα. Δεν βιαζόμαστε. Θα βάλουμε επανάληψη τη χθεσινή. Χαμπάκι, δεν πάρει κανένα, ξέρει, τελευταίο μισάωρο. Τίποτα. Εντάξει. Και για την εθνική μιλούσαμε και χθες. Για την εθνική μπορούμε να μιλήσουμε και τώρα. Άρα εντάξει, όχι, μετά τις 11.30 είπαμε. Θα έχουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Νίκο Μοσχοβίτη, για να μας μεταφέρει τα όσα έγιναν στην Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Να δικαιολογηθεί που δεν ήρθε. Εντάξει, αν και σήμερα ήταν. Λόγια νοτέρας βίας, αυτοί που τον κράτησαν μακριά από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4. Σιγά σιγά, Γιάννη Ζάτση, δώσε και το τελευταίο break, εντάξει. Μαζί μας η στοίχημα φυσικά και στοίχημα.gr, η κορυφαία στοίχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή στο τάμπλετ ή το κινητό σας και καλείστε να επιλέξετε μεταξύ εκατοντάδων επιλογών που σας δίνει η στοίχημα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της απόψινής εκπομπής. Λίμπερο 107,4 Μπαλαντέρ, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της απόψινής εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Γιάννη Ζάτσης στην ρύθμιση του ήχου. Τον έχουμε. Yes. Ένα λεπτάκι γιατί έχουμε να απαντήσουμε εδώ πέρα. Ωραία. Εξαιρετικά. Τον έχουμε. Τον συνάδελφο, ωραία. Έλα ρε Νίκο, τι γίνεται πάλι, άντε. Ναι ρε Νίκο, ναι Νίκο. Νίκο. Ορίστε. Θα έλεγα τώρα, αλλά... Τώρα πού είσαι δηλαδή?
Το ρεπορτάζ, ρε φίλε, πάνω απ' όλα, τι να κάνουμε, ξέρεις πώς είναι αυτά. Ξέρω, συνελεύσεις, έχω φάει αλήθεια με το κουτάλι και δεν σε λυπάμαι. Όχι, βασικά σε λυπάμαι. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Εντάξει, πάλι ακο... έκανε live η συνελεύση. Live ήταν, οκ. Okay. Είστε ακόμα εκεί. Δεν τράβηξε πολύ. Όχι, όχι, ξεμπερδέσαμε τώρα πριν από λίγο. Α. Αλλά μέχρι να ξεμπερδέσουμε όλα. Ναι. Τράβηξε λίγο παραπάνω. Αλλά σου λέω, εγώ είμαι προετοιμασμένος για, για πολλές ώρες. Αλλά πήγε αλλά... καλά. Εντάξει, μάλιστα. Ήταν normal τα πράγματα. Πολύ normal. Γύρισε την κατοικία σου δηλαδή. Σχεδόν. Σχεδόν. Είμαι κοντά. Ωραία. Μάλιστα. Τι είχαμε δηλαδή, φίλε, σήμερα? Είδα και Κωνσταντίνο Ζέρβα εκεί πέρα, βέβαια, ρε φίλε, μέλος του ΑΣ εδώ και πολλά χρόνια και παρόν και σε παλιότερες συνελεύσεις, όχι μόνο τώρα. Απλά τώρα ως δήμαρχος αντιλαμβάνεις ότι έγινε λίγο παραπάνω σούσουρο. Αχα, αχα, αχα. Ναι. Τι συζητάμε για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, γιατί τώρα κάτι σκάκια, κάτι τέτοια, κάτι πινκ-πονκ κτλ. Κοίταξε, για τον πασχετικό ΠΑΟΚ στη συνέλευση δεν συζητήθηκαν και πάρα πολλά. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή, μια τοποθέτηση του Θανάσου Κατσαρή ήταν για τον μπάσκετ ότι είναι μια εξέλιξη σε εξέλιξη. Τέλος πάντων, μια, η επαφή με τον κύριο Καραμάνο περιμένουν όλη την εξέλιξη την οριστική. Και αν δεν προκύψει κάτι από εκεί, αν δεν ευοδοθεί, να δει, να δει και ο ΠΑΟΚ ΑΣΥΜΑ τι μπορεί να κάνει για να διασφαλίσει τα συμφέροντα του, του τμήματος. Ναι. Είπε αρκετά μετά στο το τέλος της Γενικής Συνέλευσης, γιατί εντάξει, και πολλοί δημοσιογράφοι εκεί, έγινε αρκετή κουβέντα για τον μπάσκετ. Ναι. Και νομίζω το πιο σημαντικό από όλα όσα, όσα είπε είναι ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται οριστική απόφαση από την πλευρά του, του κυρίου Καραμάνο. Οπότε, αυτή τη στιγμή που λέει κάτι τέτοιο ο πρόεδρος του ΑΣΥ, το πιθανότερο είναι ότι μέχρι τις την άλλη εβδομάδα, τέλος πάντων, εγώ να μην σου πω την αρχή, μπορεί να είναι μέσα στην άλλη εβδομάδα, να έχουμε κάποια οριστική εξέλιξη σε αυτό το, το κομμάτι. Θετική ή αρνητική? Ναι, ουσιαστικά αυτή η εβδομάδα είναι τα νούμερα που ελέγχει η πλευρά του κυρίου Καραμάνου, από όσο είμαστε θέση να γνωρίζουμε, που είναι φυσιολογικό, γιατί από τη στιγμή που θέλει να εμπλακεί, είναι το κομμάτι των χρημάτων των οποίων, τα οποία συζητιούνται στη, σε αυτές τις κουβέντες. Και μετά τα χρήματα πρέπει να αποτυπωθούν και στα έγγραφα. Αν αυτά τα έγγραφα, ναι, τα οποία έχει στα χέρια του αποτυπώνουν όσα υπόθηκαν και, στο... και στην κουβέντα, για τα οποία είναι ενήμερος και ξέρει και με αυτά ως βάση θέλει να, να εμπλακεί, νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα τα νέα θα είναι θετικά. Ναι. Αλλά πρέπει να περιμένουμε μέχρι τότε. Μάλιστα. Περιμένουμε μέχρι τότε. Είσαι αισιόδοξος? Θα εξελιχθεί. Είσαι αισιόδοξος? Να, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Εγώ πιστεύω, πιστεύω ότι... δώσουμε ένα λεπτό. Πάρε και δύο, Νίκο, δεν είναι. Έχουμε... Ναι, όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο προχωρημένη η κατάσταση. Δεν είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι πιο προχωρημένη η κατάσταση από ό,τι έχει βγει προς τα έξω. Απλά, όταν μιλάμε για χρήματα, δηλαδή μιλάμε για ποσά, για χρέη, πρέπει πάντα να περιμένουμε αυτά τα χρέη να αποτυπωθούν και στο χαρτί. Γιατί πολλές φορές ανάλογες καταστάσεις χαλάνε, γιατί από τον έλεγχο των οικονομικών προκύπτουν άλλα χρέη από αυτά που υπόθηκαν. Έτσι, γι' αυτό λέω ότι αυτή η εβδομάδα ουσιαστικά είναι κρίσιμη, να αποτυπωθούν και στο χαρτί τα χρέη τα οποία συζητήθηκαν, για τα οποία χρέη ο ίδιος ο κ. Καραμάνος είναι ενήμερος και δεν έχει πρόβλημα να εμπλακεί με αυτά. Δηλαδή ξέρει ότι υπάρχουν οφειλές, ξέρω εγώ, υπάρχει ένα δάνειο από τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτά τα, τα γνωρίζει και είναι διατεθειμένος να εμπλακεί. Οπότε, εφόσον αυτά αποτυπωθούν και στο χαρτί και φαίνεται από όλα τα έγγραφα ότι τα χρέη είναι αυτά, νομίζω ότι το θέμα θα κυλήσει θετικά. Θετικά στη λογική ότι θα υπάρξει μια κατάσταση, έτσι. Γιατί αν δεν προκύψει κάτι από εκεί, τα πράγματα είναι δύσκολα για τον, για τον ΠΑΟΚ. Και εφόσον προχωρήσει η υπόθεση του, του κυρίου Καραμάνου, το είπε και αυτό ο κ. Ξαδάρης σήμερα, πρέπει να μπει χρήμα. Εννοώ να μπει χρήμα, υπάρχουν πάρα πάρα πολλές ανοιχτές υποχρεώσεις από, την, από την ΚΑΕΠΑΟΚ. Έτσι. Ανοιχτές υποχρεώσεις με οφειλές σε παίκτες, με οφειλές σε ασφαλιστικά και, και ΙΚΑ και όλα αυτά. Δηλαδή, η ΚΑΕΠΑΟΚ εδώ και καιρό υπολειτουργεί, σχεδόν δεν λειτουργεί. Έτσι. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Και δεν είναι τυχαίο ότι έφτασε να παίζει με 6 παίκτες. Πραγματικά έχει πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο κρίσιμες ημέρες, να το πω έτσι, γιατί νομίζω ότι από εδώ
θα πάρθει η οριστική απόφαση του κυρίου Καραμάνου για την εμπλοκή του Γιώχη στην ΚΑΕ. Μάλιστα. Περιμένουμε τι να κάνουμε, δεν πάει να κάνουμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Προχωράμε. Ακριβώς. Σε άκουγα λίγο το απόγευμα εκεί, με τον έτερο, τον άλλο συμπαρουσιαστή στον απογευματινό, που λίγο ξεφεύγεις λίγο εκεί. Σε άκουγα λίγο, αλλά εντάξει, θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο από κοντά. Τι εννοείς ξεφεύγω? Ξεφεύγεις λίγο, πέφτεις λίγο στο επίπεδό του, κατάλαβες. Ενώ το βράδυ είσαι πολύ συγκαταβατικός, το απόγευμα είσαι λίγο πιο κίτρινος. Πρόσεξε λίγο κάτι. Ο Χρύσανθος έχει το δικό του στυλ, και μέχρι ένα σημείο εγώ μαζί του συμφωνώ. Αλλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα, επειδή δεν χρειάζεται να τα τεντώνουμε κιόλας πάρα πολύ. Εντάξει, θα τα καταγράφουμε, θα τα αναφέρουμε και είναι πραγματικότητα, ναι. Και δεν εντυπώθηκε κάτι το οποίο είναι ψέμα εδώ που τα λέμε. Αλλά και δεν ακούς μόνο εσύ, ακούει και άλλος μαθητικός συνάδελφος, σταθερός ακροατής από ό,τι έχω προσέξει τις τελευταίες μέρες απογευματινές εκπομπής. Εντάξει, απλά είναι μέχρι ένα σημείο. Όχι, όμως εκείνη την ώρα και έτυχε να ακούει. Εγώ ρε παιδί μου, το πηγαίνω μέχρι ένα σημείο. Ο Χρύσανθος συνεχίζει. Εγώ δηλαδή σταματάω με αλάρμ στην άκρη, αλλά ο Χρύσανθος ρε παιδί μου συνεχίζει, ρε παιδί μου, 210. Με 200 στροφή. Στροφή. Και με ρωτάνε μαμά. Ναι, ναι. Δεν είναι μαμά. Ναι. Μάλιστα. Εσύ με ποιον είσαι τελικά, ρε φίλε, με τον Σοκράτη ή με τον Άγγελο? Με έχει απογοητεύσει ο Σοκράτης, να ξέρεις. Mm-hmm. Από μένα είναι χ. Ο Σοκράτης. δεν είμαι με τον Άγγελο, αλλά ήταν πολύ unfair αυτό. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή δεν μπορεί, φίλε, είσαι αρχηγός. Ωραία. Παίχτηκαν 4 παιχνίδια. Δεν παίχτηκαν 10. Έτσι. Ό,τι θέμα και να έχεις με τον προπονητή, που μπορεί να έχει σοβαρό θέμα, ρε φίλε, μπορεί να τον θεωρήσει ότι δεν κάνει. Πολύ ωραία. Η κουβέντα αυτή γίνεται μέσα από βιτήρια. Ωραία. Και έξω λες, μπορείς να περάσεις πολύ πιο ωραία την άποψή σου, ναι, από ότι αυτά τα οποία είπε. Και είμαι και πολύ. Με απογοήτευσε, γιατί τον έχω και πολύ ψηλά το Σοκράτη. Και ναι, ποδοσφαιρικά και. Έχουν τα δίκαια τους, έχουν χαρακτήρα. Και τα δικά τους και οι δύο. Ρε παιδί μου, μπορεί να έχει δίκιο, ξαναλέω. Απλά η κουβέντα αυτή γίνεται μέσα από βιτήρια, μπορεί να πέφτουν και μπουνιές μέσα από βιτήρια. Σε αυτή την κουβέντα, εντάξει. Αλλά έξω βγαίνει, όταν είναι να μιλήσει δημόσια, το πας λίγο αλλιώς. Και σου λέω ότι υπάρχει και πολύ πιο ωραίος τρόπος να πεις κάτι ανάλογο, να περάσεις το μήνυμα που θέλεις, έτσι με πολύ ωραίο τρόπο, αλλά να μην το περάσεις με αυτή την εικόνα. Ναι. Με απογοήτευσε ο Σοκράτης. Τώρα ξέρω, εγώ είμαι αγγελός, λέω, από την αλήθεια. Σκληρός. Δεν είμαι. Σκληρό, δεν, εντάξει, δεν είμαι, το ξέρουν όλοι αυτό. Αλλά. Βγήκε ένα το απόγευμα στην εκπομπή. Τι, αγγελόσκυλο? Ναι. Ωρε φίλε, παντού είναι. Με το πικί, με το χρύσανδο. Είναι. Παντού είναι, ρε, σου λέω, παντού. Είναι, υπάρχουν σταθερά. Μπορεί να μην είναι πολλοί, αλλά αυτοί που είναι μάχη. Εμφανίζονται, ναι, δεν κρύβονται. Ναι. Στα δύσκολα βγαίνουν μπροστά, πρωτά στα στήθη για τον Άγγελο. Ναι. Βιβί. Σου λέω, εγώ σου λέω ότι πιστεύω. Βιβί το τσίπουρο. Ναι. Σοκράτης με απογοήτευση. Μάλιστα. Σοκράτης, εσύ superstar. Θα έρθει αύριο, Νίκο, πώ το βλέπει? Γιατί μην έρθω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Έχει μια συνάντηση για τον μπασκετικό. Έχω μια ενιαία αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν είναι. Α, είναι νωρίς. Α, άμα είναι νωρίς, εντάξει, όχι. Αλλάζει το δεδομένο. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει, βέβαια, Νίκο. Φόλα. Πότε είναι επόμενο τελικό στο NBA, ρε? Τώρα πρέπει να. Νομίζω είναι. Παρασκευή προς Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, εκτός και είναι Πέμπτη προς Παρασκευή. Είναι Παρασκευή προς Σάββατο, μου φαντάζει λίγο αργά. Είναι ή Πέμπτη προς Παρασκευή ή Παρασκευή προς Σάββατο, κατά 60% λέω Παρασκευή προς Σάββατο. Ναι. Ανακοινώθηκε επίσημα ότι έχει ρίξει αχιλίου ο Ντουράντ, έτσι. Δύσκολα τα πράγματα. Αχιλίου, 9 μήνες εκτός δηλαδή. 9, δεν ξέρω πώς είναι. Μπορεί να είναι από 6 μέχρι 12 διάβαζα. Ο Ντουράντ είναι Ντουράντ. Ανάλογα. Θα γυρίσει πάλι καλά, δεν είναι. Θα τον πιάσουν υπέρ κορυφαίοι γιατροί. Το θέμα είναι. Πολύ περίεργο θεματισμό, θα φύγει. Δεν είναι. Δεν μπορεί να. Και ο Κόμπι τον είχε πάθει, αν θυμάμαι καλά. Τον είχε πάθει τα τελευταία του, ναι. Ναι. Αλλά είναι πολύ. Είναι τραυματισμό τώρα. Το ερώτημα είναι. Πολύ άσχημο. Νομίζω είναι χειρότερο και από το χειαστό. Ναι, είναι. Το ερώτημα είναι σε ποια μάδα θα τον βρει αυτό ο τραυματισμό όταν επιστρέψει. Σε πρώτη φάση. Εδώ. Νομίζω ότι αυτό το σκηνικό τελειώνει με τον Ντουράντ. Πιθανολογώ θα μείνει στους Γόριους. Και τώρα πότε θα επιστρέψει. Ναι. Μια άλλη κουβέντα. Ναι. Μάλιστα. Αλλά είναι κρίμα. Κρίμα. Όντως γι' αυτό είναι κρίμα και σε καλή παραγωγική ηλικία. Είναι πολύ κρίμα για το συγκεκριμένο. Τι να κάνουμε, Ρενικό. Να ξεδεβρείτε την άκρη του άνθρωπου. Εντάξει. Δεν είναι ότι πεινάει. Θα βάλει αυτή την ειδική μπότα που φοράνε σε αυτές τις περιπτώσεις και τέτοια. Μπότα. Ο Μπότας. Μάλιστα. Ο Κάζενς για να επιστρέψει από αυτό έκανε ένα χρόνο. Σχεδόν ημερολογιακό, περίπου νομίζω για παρατέσσερις μέρες. Α, και αυτός αχίλιο είχε πάθει. Ναι, πέρσι είχε πάθει αχίλιο. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, πολύ πιο βαρύ κορμί, εντάξει. Το βλέπεις, ο άνθρωπος εδώ το βλέπεις, τρέχει και το λυπάσαι. Άμα τρέχει το γήπεδο, λες πω.
Τι ταλαιπώρια είναι αυτό. Πραγματικά. Καλά, συνάδελφα, να σε αποδεσμεύσουμε άμα είναι, να πα να ξεκουραστεί. Νίκο, και... φίλε, για ακόμα μία φορά ήσουν ένα βράχο αυτή τη εκπομπή. Και είσαι ποτάμι, εσύ και εγώ είμαι στην θάλασσα. Ναι, και πάντα κυλάμε μαζί στην άλλη. Ακριβώς. Έτσι, φίλε. Από μένα έχει ρεπό αύριο, το λέω στον όχι, αέρα. Όχι, μου. Όχι, να ξέρει. Αλλά επειδή είσαι τίμιο. Όχι, 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 όχι. Μάλιστα. Άχι, άχι. Ωραία. Άχι, 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 άχι. Ώρα αποφάσεων, Νίκο, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Καλό σα βράδυ, γεια σα. Λοιπόν, αυτά τον Νίκο Μασχοβίτη, για δώσε λίγο χαλί. Αυτά λοιπόν και από τον συνάδελφο, τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Νικόλα Μασχοβίτη, ο οποίο ήταν στο. Ναι, χαμηλό σου λέω γιατί κορμί και αλάτι, κορμί και αλάτι. Δεν βλέπω να αντέχει αυτό το χάλι, να ξέρεις. Δεν νομίζω ότι θα αρχίσει να μου τρυπάει τα αυτιά σε λίγο. Καλή χρυσή η Μπέση, οκ, okay, εντάξει. Αλλά δεν, δεν. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Εν τω μεταξύ, το τηλεκοντρόλ, φίλε, της τηλεοράσης, πού είναι. Πού, ρε. Ποιος το έβαλε εδώ. Τραγικό. Τραγικό. Είναι κλοπή. Που έλεγε και ο Φίλιππας Συρίγος. Λοιπόν, είπαμε για τον ΠΑΟΚ, για τον μπάσκετ, είπαμε για τον Άρη, για το ποδόσφαιρο. Αλλά τον μπάσκετ του Άρη, εντάξει, μην το πιάσουμε σαν κουβέντα. Δεν είχε να μας προσφέρει και πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Δυστυχώς βέβαια. Αύριο θα τα πούμε και με τον συνάδελφο, ο οποίος θα είναι εδώ πέρα. Κάτσε να δούμε αν έχει τίποτα στο στοίχημα. Αλλιώς να κλείνουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, live. Deportivo La Coruña, Μάλαγα 4-2 τελικό. Μπαράζ είναι αυτό. Ανόδου ή παραμονής, ανάλογα για ποια ομάδα μιλάμε. Deportivo Μάλαγα. 4-2 νίκησε η Deportivo. Από ό,τι βλέπω. Στο live. Δεν έχει τίποτα άλλο, βλέπω. Το στοίχημα. Για δώσε λίγο πάλι, Γιάννη Ζάτση, για δώσε λίγο το χαλί. Ευχαριστούμε πολύ τη στοίχημα, την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος και το στοίχημα.gr. Την εφαρμογή που κατεβάζετε εύκολα και απλά στο κινητό σας, μέσα σε 2-3 λεπτά ή το τάμπλετ σας και επιλέγετε ανάμεσα σε εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού που σας δίνει η στοίχημα. Κοιτάνε μαζί μας και στην απόψινή εκπομπή και να ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. 12 και όσο πάει, κλασικά σταθερά. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο στον Μπαλαντέρ, λίγο μετά τις 10, στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.